Πιστεύω ότι ήταν σωστή η ψηφοφορία των παικτών της μπλε ομάδας χθες στο Συμβούλιο, γιατί και εμένα προσωπικά με επηρεάζουν πολλά πράγματα όταν υπάρχουν εντάσεις στην ομάδα ή αν υπάρχει ένας επιθετικός χαρακτήρας, οπότε και εγώ έτσι θα ψήφιζα. Οπότε καταλαβαίνω τη θέση των μπλε. Από την άλλη, θα ήθελα να παίρνω πιο πολύ μέρος σε αυτά που γίνονται και να μην τα λένε μόνο σε εμάς ή γενικά να τα ακούμε, χωρίς να βλέπω ότι βγαίνουν μπροστά και υποστηρίζουν το συμπαίκτη τους, γιατί ο Σπύρος μίλησε για κάποια πράγματα, αλλά δεν πήρανε σοβαρή θέση απέναντι σε αυτά. Παρόλα αυτά, παίρνω ως μια απάντηση και μια υποστήριξη την ψήφο τους, που τουλάχιστον αυτό είναι σημαντικό, αλλά είναι καλό να βλέπει και ο κόσμος και να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Πάντως, χθες που πήγαμε στο Συμβούλιο, περίεργο το κλίμα πάλι. Κλασικά, πάλι είδα ότι γίνεται ένα θέμα με τον Μπάρτζη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, σαν εξωτερικός παρατηρητής, γιατί δεν ήμουν ποτέ στην ίδια ομάδα μαζί του. Δεν τον αντιπαθούσα ποτέ, ούτε με φωνόταν κάπως. Απλά έβλεπα κάτι μικρά πραγματάκια. Δηλαδή, πάντα ήταν αυτός που θα φώναζε ή θα έβριζε κάποιον στον πάγκο. Είτε στους δικούς μας, είτε στους άλλους. Να πω την αλήθεια, ο Νίκος ο Μπάρτζης, όταν ήμουν εγώ τηλεθεάτρια το 21, μου ήταν πολύ συμπαθής. Αντιθέτως με τον Κατσούλη, που το έχω πει και το ίδιο, μου έβγαζε κάτι που δεν το συμπαθούσα τόσο, ας πούμε, σαν τηλεθεάτρια. Φέτος που έρχομαι σε αυτό το παιχνίδι, έχω παρατηρήσει κάποια πράγματα που δεν ήμουν ποτέ στην ίδια ομάδα με τον Νίκο, που δεν μου αρέσουν καθόλου. Σε έχει αποχωρήσει από τελετή έναρξης ή όταν τελειώνει ο αγώνας, τέλος πάντων, πολλές φορές. Και πάει στον γιατρό γιατί δεν θέλει απλά να ακούει. Και περιμένουμε εμείς. Και περιμένουμε εμείς να ξαναγυρίσει. Δηλαδή, δείχνει ότι δεν σέβεται λίγο είτε τους συμπαίκτες είτε τους αντιπάλους του. Και τώρα που είμαι πλέον απέναντι, έχει τύχει να μιλήσω με τους παλιούς μου συμπαίκτες και ακούω πολύ άσχημα πράγματα, επιθετικές συμπεριφορές και προς άτομα τα οποία ξέρω ότι δεν ενοχλούν ούτε μυρμήγκι. Αλλά τώρα που είμαι και στην κόκκινη ομάδα, ακούω καταστάσεις από τους κόκκινους που απορώ πώς δεν φαινόντουσαν όλα αυτά προς τα έξω. Καταλαβαίνω ότι γενικά δεν σέβεται τον κόσμο που συμβιώνει, να το πω. Και αυτό το «είμαι μόνος μου» το κάνει λίγο πιο επιτηδευμένα. Δηλαδή, δεν πρέπει να το λες και να χαίρεσαι ότι πορεύεσαι μόνος σου, γιατί ουσιαστικά δείχνεις ότι δεν είσαι με την ομάδα μαζί και δεν σε νοιάζει η ομάδα σου. Νιώθω ότι πολύ σωστά ψηφίστηκε ο Νίκος ο Μπάρτζης, σύμφωνα με όλα αυτά λοιπόν που έχω δει. Όλα αυτά που λέει, τα λέει πίσω από την κάμερα, γιατί κατά βάθος ξέρει και είναι πονηρός ως προς αυτό, ότι άμα δεν καταγραφεί κάτι, δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα. Ερχόμαστε σε ένα συμβούλιο που όλοι κατηγορούν κάποιον άνθρωπο χωρίς να υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Ο Νίκος ο Μπάρτζης, νιώθω ότι επειδή πραγματικά το έχει ξαναπεί και το έχει ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ότι έχει ένα στόχο να φτάσει στον τελικό του Survivor και να πάρει το έπαθλο, έχει λιγάκι χάσει λίγο τη λογική του σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, προκειμένου να φτάσει εκεί, νιώθω ότι δεν τον ενδιαφέρει αν θα κάνει έναν άνθρωπο να στεναχωρηθεί, αν θα πιέσει έναν άνθρωπο, αν θα επιτεθεί σε έναν άνθρωπο. Ξέρει πολύ καλά ότι πρέπει να γίνουν off camera, ώστε μπροστά στην κάμερα να φαίνεται αυτό που πρέπει να φαίνεται. Και καταλήγω στο ότι μάλλον έχει δει τα προηγούμενα Survivor και καταλαβαίνει ότι το θέμα της θυματοποίησης, σε κάποιες περιπτώσεις σωστά, κάποιοι άνθρωποι όντως είχαν θυματοποιηθεί, δεν το κάνανε επίτηδες δηλαδή, ότι πιάνει. Οπότε σου λέει, θα απομονωθώ, θα είμαι μακριά από όλους, θα είναι όλοι και εγώ εναντίον τους, και αυτό το πράγμα θα με κάνει να φανώ ότι έχω δίκιο, ότι δεν φταίω πουθενά και θα φτάσω στο στόχο μου.